Μια οικολογική παραδοσιακή ποικιλία με ρίζες στη Μικρά Ασία ευνοείται από τις πλημμύρες και αντέχει για πολύ καιρό μετά τη συγκομιδή. Ο λόγος για το εύγευστο πεπόνι τυχερού χρυσή κεφαλή, μια ιδιαίτερη ποικιλία που καλείται και χειμωνιάτικη, καθώς μπορεί να σερβιριστεί μέχρι και στο τραπέζι της πρωτοχρονιάς. Οι αγρότες του Εύρου και ιδιαίτερα εκείνοι στο Τυχερό και τον Πέπλο επιχειρούν δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την αναβίωση της συγκεκριμένης ποικιλίας, αφού τα δείγματα από την περσινή σοδιά ήταν πολύ θετικά. Εδώ βρισκόμαστε από πίσω μας ένα χωράφι με πεπόνια, το οποίο έχει σπαρθεί σε μια καλή περίοδο, δηλαδή για να μείνει ούτε όψιμο ούτε πρώιμο. Πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά που στείλαμε πεπόνια στην Αθήνα, ανοίξαμε ουσιαστικά την αγορά των Αθηνών μετά από 40 χρόνια. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γνωρίζουν όλες τον Εύρο, ότι το πεπόνι τυχερού τις δεκαετίες 50, 60 και 70 είχε κατακλείσει την αγορά, τις αγορές των Αθηνών, αφού είχε φτάσει στο σημείο να φεύγουν 300 τόνοι ημερησίως για την Αθήνα από το σιδηροδρομικό σταθμό. Αυτά βέβαια είναι νούμερα μυθικά για τώρα. Πέρσι ήταν η πρώτη μας χρονιά, πήγε πολύ καλά. Φέτος ελπίζω να πάμε καλύτερα. Εκτιμώ ότι θα έχουν διπλασιαστεί έως και τριπλασιαστεί οι εκτάσεις οι οποίες καλλιεργούνται πεπόνι στη δική μας την περιοχή. Έχει γίνει και μια προσπάθεια σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας για να πάρει την έγκριση και να γίνει POP το πεπόνι χρυσή κεφαλή τυχερού, που αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται μια καλύτερη προοπτική. Η καλλιέργεια παρουσίασε σημαντική κάμψη τη δεκαετία του 80 λόγω προσβολής από μύκητα, αλλά επανήλθε δυναμικά τη δεκαετία του 90, οπότε καλλιεργούνταν 6.000 στρέμματα στην περιοχή του Τυχερού και του Πέπλου. Τα τρία τελευταία χρόνια αυξήθηκαν τα στρέμματα που καλλιεργούνται σε ποσοστό 65%. Η συγκομιδή για τις πρώιμες ποικιλίες θα ξεκινήσει στα τέλη Αυγούστου και θα συνεχιστεί με τις όψιμες έως τις αρχές Νοεμβρίου, ενώ ως προς τις στρεματικές αποδόσεις η μέση παραγωγή κινείται γύρω στα 1.000 κιλά το στρέμμα, αναλόγως φυσικά και με τη χρονιά. Ελπίζουμε ότι και αυτή η αναβίωση αυτής μάλλον της καλλιέργειας, ελπίζουμε ότι σε μία πενταετία θα έχει φτάσει σε ένα πολύ ικανό αριθμό και με τη δυνατότητα εξαγωγής. Θα έχουμε βγει δηλαδή στις αγορές τις ευρωπαϊκές. Ο μεγαλύτερος αριθμός πάει στην Αθήνα, στην κεντρική λαχαναγορά της Αθήνας, και από εκεί διανέμεται και μέσα στην Αθήνα αλλά και σε νησιά όπως η Κάλυμνος, η Λέσβος. Λέω για περιοχές στις οποίες διατέθηκε πέρσι το πεπόνι. Ελπίζω και φέτος να έχουμε μεγαλύτερη απορρόφηση, γιατί αυτά τα καθορίζει η αγορά και ο καταναλωτής. Τη συσκευασία και τη διάθεση της παραγωγής έχει αναλάβει η τοπική Κινσέπ Θεογέννης και, όπως αναφέρει ο πρόεδρός της Σπύρος Δέδογλου, καταφέραμε πέρυσι, ύστερα από σχεδόν 30 χρόνια, να ξανανοίξουμε την αγορά της Αθήνας και των νησιών, μπαίνοντας δυναμικά στην κεντρική αγορά της χώρας. Βεβαίως υπάρχει ενδιαφέρον. Γι' αυτό είπα ότι αυξήθηκαν τα στρέμματα τα οποία καλλιεργούνται στην περιοχή μας. Και υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον και από τις αγορές. Πιστεύω ότι πέρυσι το ξαναθυμήθηκαν οι υπαλλοί που γνώριζαν στην Αθήνα το πεπόνι του Τυχερού και άρχισαν να το μαθαίνουν και οι νέοι. Είναι ένα πεπόνι με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν έχει καμιά σχέση με τα άλλα τύπου Θράκης τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά. Είναι ένα πεπόνι το αυθεντικό. Η αυθεντική χρυσή κεφαλή, η οποία ξεχωρίζει για το άρωμά της, για τη χυμώδη σάρκα και για το χρυσαφένιο χρώμα της. Γι' αυτό λέγεται και χρυσή κεφαλή. Η παραγωγή εδώ κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας δεν σταμάτησε ποτέ να καλλιεργούν πεπόνια, αλλά μόνο σε πολύ μικρές ποσότητες, λίγα στρέμματα, για την κάλυψη εδώ της τοπικής αγοράς.